Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η κυρία Ειρήνη Χούλη, αντιπρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μεγίστης. Θα την καλησπερίσω και θα την ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας, κυρία Χούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από το ακροτικό Καστελόριζο. Και το πανέμορφο θα συμπληρώσω. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, μια και είναι η μέρα του Μιου Σταυρού, ιδιαίτερη μέρα για την Ορθοδοξία. Χρόνια πολλά για το Καστελόριζο που εχθές είχαμε την απελευθέρωση, το λέω και δημόσια. Και στη συνέχεια να ευχηθώ καλή σχολική σεζόν σε όλους τους εκπαιδευτικούς και σε όλα τα παιδιά. Πώς ήταν σήμερα στο Καστελόριζο αυτό το πρώτο κουδούνι, κυρία Χούλη? Το πρώτο κουδούνι για πρώτη φορά χτύπησε λίγο ιδιαίτερα εδώ στο νησί, μιας και είχαμε την αξιότιμη και συμπατριώτησα πλέον, την κυρία Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έγινε ο αγιασμός στο σχολείο, τα παιδάκια παρευρίσκονταν εκεί με τα ανάλογα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να τηρηθούν. Και ξεκινάμε δυναμικά για το καινούριο σχολικό έτος. Πόσα παιδιά έχει, είναι γύρω στα σχολεία? Είναι 50 παιδιά. Είναι 50 παιδιά, Ξεκινάμε από προνήπια και καταλήγουμε στην τρίτη λυκείου και έχουμε παιδιά τα οποία θα δώσουν πανελλήνιες φέτος στο νησί και ευχόμαστε όλα να εξελιχθούν ομαλά γιατί κρίνεται και το μέλλον των παιδιών. Λοιπόν, η σκέψη μας θα είναι πάντα σε εσάς. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συνομιλία. Πάρα πολύ. Ευχόμαστε να συναντηθούμε από κοντά. Με το καλό, με το καλό. Πάντα καλή δύναμη να έχετε, κυρία Χούλη. Να είστε καλά. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Μεγίστης, στο Καστελόριζο, η κυρία Ειρήνη Χούλη. Κυρίες και κύριοι, για αυτή την πραγματικά πολύ διαφορετική ημέρα.